ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει το σχεδιασμό της προτάσσοντας συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισμών και φορέων του δημοσίου στο πλαίσιο της δημοσιονομικής αναπροσαρμογής, έντονος είναι ο προβληματισμός και η ανησυχία των υπαλλήλων του περιφερειακού ΤΑΣ Κοζάνης για το μέλλον της υπηρεσίας και των ιδίων. Στο στόχαστρο των καταργήσεων φορέων του Δημοσίου, όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με σενάρια, πληροφορίες αλλά και σχετικά δημοσιεύματα, εισέρχεται και ο τομέας αποκατάστασης σεισμοπλήκτων. Μια υπηρεσία που έχει επιτελέσει και συνεχίζει να επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο και παίζει έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο στο κομμάτι αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. Και ενώ συνεχίζεται η αποδυνάμωση περιφερειακών δομών σε όλη τη χώρα, το Σωματείο Εργαζομένων προτάσει με επιχειρήματα την αναγκαιότητα συνέχισης λειτουργίας του ΤΑΣ Κοζάνης, που έχει το έργο αποκατάστασης πληγέντων από θεομηνίες, σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, κατολισθήσεις όλων των συμβάντων στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και τμήματος της Στερεάς Ελλάδος. Όπως όλο το δημόσιο, έτσι και εμείς σήμερα έχουμε το άγχος και την αγωνία για την υπηρεσία μας. Ακούγονται διάφορα ότι θα καταργηθεί. Το κλείσιμο της υπηρεσίας θα ταλαιπωρήσει πάρα πολλούς πολίτες, όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Το φάσμα το γεωγραφικό που καλύπτουμε είναι η Δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και κάποιο κομμάτι της Στερεάς Ελλάδας. Αν κλείσει σήμερα ο ΤΑΣ Κοζάνης, όλοι αυτοί οι πολίτες θα πρέπει να μεταφερθούν τα αιτήματά τους στην Αθήνα. Και σήμερα καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ έχουμε το αρχείο της Κοζάνης, της Λάρισας και της Σημαθίας. Ναι. Με υποθέσεις χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι θα βρεθούν ξαφνικά... Στον αέρα. Στον αέρα. Πολύ απλά. Στον αέρα, δεν θα ξέρουν πού να πάνε. Στην καλύτερη, στην Αθήνα. Έχουμε τους τελικούς φακέλους του σεισμού της Κοζάνης. Σε κάθε φάκελο που βλέπετε μέσα υπάρχουν 10 με 15 υποθέσεις, δηλαδή 10 και 15 πολίτες της περιοχής μας και του νομού μας, οι οποίοι σε λίγο χρονικό διάστημα ήδη έχει ξεκινήσει, γιατί πέρασε 15 ετία του σεισμού, έρχονται κατά δεκάδες στην υπηρεσία μας και πρέπει να κάνουν άρση υποθήκης, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να πάει η υπηρεσία μας για αυτοψία. Και να τους δώσουμε τη βεβαίωση να απευθυνθούν στις τράπεζες. Μια απλή διαδικασία για μας που έχουμε την εμπειρία, αλλά μια πολύ δύσκολη διαδικασία για έναν πολίτη, ο οποίος θα πρέπει να απευθυνθεί στην Αθήνα για να πάρει ένα απλό χαρτί για να διεκπαιρεώσει το δάνειό του και να τελειώσει. Δεν ξέρω πόσο το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που απευθύνονται εδώ το καταλαβαίνουν. Με τελείωτες ώρες δουλειάς εργασίας. Είναι πολύ συγκεκριμένη η διαδικασία αυτή που διεξάγεται. Και νομίζω ότι θα πάνε χαμένα εφόσον μεταφερθούν στο κέντρο. Χαμένα με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τον πολίτη. Επιμένω σε αυτό, δεν ξέρω πόσο το καταλαβαίνουν, αλλά επιμένω σε αυτό το πράγμα. Όταν θα συμβεί, θα είναι αργά. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν να διατηρηθεί η συγκεκριμένη δομή με το έμπειρο, όπως λέει προσωπικό της, τονίζοντας ότι μια τέτοιου είδους αιμορραγία δεν θα ωφελήσει κανέναν. Δεν περισσεύει ούτε ένας υπάλληλος, υπογραμμίζει η πρόεδρος, στέλνοντας το μήνυμα στο αρμόδιο Υπουργείο ότι θα διεκδικήσουν την παραμονή με δυναμικές κινητοποιήσεις. Κάτω και από τα τελευταία γεγονότα, με τον Αγγέλαδο πάνω από το κεφάλι μας, που δεν ξέρουμε τι εξέλιξη θα έχει, πιστεύω ότι και θεωρώ ότι η υπηρεσία μας είναι απαραίτητη. Όχι μόνο στο νομό, αλλά παντού, σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να υπάρχουν δηλαδή αυτές οι υπηρεσίες για να στηρίζουν τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή βλέπετε μπροστά σας μια σειρά εγγράφων, τα οποία είναι για τις πρώτες ταχείες αυτοψίες σε περίπτωση που δημιουργηθεί ένα γεγονός, όπως αυτό της ΕΑΝΗΣ. Μας βρήκε προετοίμαστος ως προς την ψυχολογία, γιατί νομίσαμε ότι τελειώσαμε με τους σεισμούς, αλλά εμείς στην υπηρεσία μας είμαστε πάντα πανέτοιμοι. Να είμαστε κοντά στον πολίτη για να νιώσει τη σιγουριά και την ασφάλεια, που είναι το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε όταν συμβεί ένα τέτοιο γεγονός. Όλοι οι υπάλληλοι του ΤΑΣ δουλεύουν. Δεν είναι μόνο ο σεισμός της Κοζάνης που θεωρεί ο περισσότερος κόσμος ότι ήταν αυτό το γεγονός και τίποτα άλλο. Έχουμε πλημμύρες, κατολισθήσεις και γενικά φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές σε περιοχές οι οποίες ανέφερα νωρίτερα, όχι δηλαδή μόνο στην Κοζάνη και στη Δυτική Μακεδονία. Και η αναγκαιότητα, πιστεύω, του ΤΑΣ και όχι μόνο του δικού μας ΤΑΣ, όλης της χώρας, πρέπει να υποστηριχθεί και από την πολιτεία. Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες κινητοποιήσεις στην Αθήνα, με 3 ώρες στάσεις χθες Πανατική και σήμερα
απεργία και αν χρειαστεί θα γενικευτεί σε όλη την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι ήδη το Σωματείο έχει ενημερώσει όλους τους βουλευτές της περιοχής, τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και όλους τους δημάρχους και ζητά εμπράκτως τη στήριξή τους. Σαν Σωματείο έχουμε ενημερώσει όλους τους φορείς που εμπλέκονται με το ΤΑΣ και περιμένουμε τη στήριξή τους εμπράκτως και όχι με λόγια.